τη Μουράλπ. Καλώς το να. Welcome. Hi, Gregory. Hi, Τιμουράλ. Καλημέρα. 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 Good morning. Τιμουράλ. Μπαμ μπαμ, κανόνα. Μπαμ μπαμ, come in. Μπαμ μπαμ. Γελμπουράγια. Γελμπουρδάν. Γελμπουρδάν. Τι κάνεις, αγαπημένη. Να πούμε και την αγαπημένη μας. Γεια Σάντρα. Τι κάνεις, Σάντρα. Η Σάντρα, βέβαια, που είναι η γυναίκα που μας βοηθάει πάρα πολύ. Ότι μου ράλπ ξέρει εκπληκτικά αγγλικά. Η γυναίκα λεξικό. Εγώ δεν ξέρω. Οπότε η συζήτηση πάλι δεν μπορεί να γίνει στα αγγλικά. Θέλω να μου πει αν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα. Είναι νύχτα φάμε, γενική μου. Δεύτερη φορά. Η πρώτη πότε ήταν. Γκριντζι ζαμάνι, Yaklaşık 12 sene önce. Πριν 12 χρόνια. 12 χρόνια. Babam, ben ve abla. Ο μπαμπάς του και η αδερφή του. Arabayla, Türkiye'den çıktık. Με αυτοκίνητο ήρθαν από Κωνσταντινούπολη. Atina'dan geçerek. Και πέρασαν από Αθήνα και πήγαν σε όλη την Ελλάδα. Igoumenitsa'ya kadar inip. Και φτάσαν μέχρι την Igoumenitsa και μετά πέρασαν Ιταλία. Και διακοπές. Έλα εδώ γιατί θα γυρνάει να σε βλέπει. Έλα, κάτσε εδώ. Κάτσε εδώ. Θα γυρνάει να σε βλέπει, οπότε θα το κουράσουμε. Οκ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε η αναμνήση ήταν μικρότερος πολύ. Τώρα πόσο χρόνο είναι το παιδί. Κάτσε εσύ να σε 16 Temmuz'da adadayken 37 yaşında. Όταν ήταν στο νησί 16 Ιουλίου ήταν 38 χρονών. 38. Είναι. Μοιάζει πες του για το ρίσκο. Göstermiyorum değil mi? Göstermiyorsun diyorlar zaten. Gösteriş hiç sevmiyorum da ondandır. Δεν το αρέσει λίγο να το δείχνει γι' αυτό. Δεν φαίνεται, μου φαίνεται για 38. Μερικές φορές θες, δεν θες, τα μουράλ. Δεν κρύβεται από το. Bazen istemeden de ama belli oluyor yaşın. Nereden belli oluyor? Πώς το καταλαβαίνεις δηλαδή. Η εμφάνισή σου είναι πολύ μικρότερο ανθρώπου. Θα λέγαμε ότι είσαι, ας πούμε, εγώ σε έκανα και 30-35. Μπαίνω του γεσίντα, σαν φαλάντι, τι συνέρτημα δύο. Γιατί ας είπε ο Βαντάς. Κερδίζει 7 χρόνια. Θέλω να το ρωτήσω τελικά. Είναι τόσα πολλά που θέλω να το ρωτήσω και δεν ξέρω πού να αρχίσω με τη λογική ότι τι του έμεινε από αυτό το παιχνίδι Ελλάδα-Τουρκία. Τελικά το βάρος το έριξε στις χώρες ή στους παίκτες. Sana Survivor Yunanistan Türkiye'den kalan ne yani önemli olan ülkeler miydi oyuncular mı? Ciddi konuşacağız o zaman benim yanımda getirdiğim bir iki şey var onları getirebilirler mi acaba? Έχει φέρει κανένα δύο πράγματα μπορεί να τα φέρουν εδώ. Ναι, τι πράγματα. Δεν ξέρω που είναι, τι πράγματα στην μου, μια και πώς πιο μετά, τώρα που τα θέλει ο άνθρωπος, πιο μετά δεν θέλει, τρελάθηκες, τώρα τα θέλει ο άνθρωπος, πιο μετά λέει ο Στέλιος. Ότι ποιος τέλειος. Οκ. Thanks. Ο άνθρωπος λέει, θέλω μερικά πράγματα να τα φέρετε εδώ και λέω στέλνεις πιο μετά. Γιατί τι είσαι. Λοιπόν. Οκ. Birincisi, öncelikle ciddi konuşmalara başlamadan önce Türkiye'de. Πριν αρχίσουμε να μιλάμε σοβαρά στην Τουρκία. Bir söz vardır. Υπάρχει κάποιος λόγος. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Να μιλήσουμε ωραία, αλλά πρώτα να φάμε το γλυκό για να μιλήσουμε ωραία. Bu onlar için getirdim. Αυτό σας το έχει φέρει για εσάς. Από την Τουρκία. Yes. Yes. Okay, okay, thank you. Τι είναι καλέ. Baklava. 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 Bunu yerse tatlı tatlı konuşabiliriz. Αν φάτε λίγο μπακλαβά, τότε η ομιλία μας θα περάσει πολύ ωραία. Θα φάω μπακλαβά. Φάει και εσύ μπακλαβά, γιατί και εσύ θα μιλήσεις. Τώρα άμα φάω δεν θα μπορώ να μιλήσω. Αν όχι ότι έρθαμε κονουσάμε λίγο. Λοιπόν, μπακλαβά. Thank you. You're welcome. The second thing, ikinci olarak, oyunları sordu. Orada biz bir yarış içerisindeydik. Εμείς εκεί είμαστε μέσα σε έναν αγώνα. Bunun Yunanistan Türkiye olması benim için önemli mi? Önemli. Ήταν σημαντικό για μένα που ήταν Τουρκία Ελλάδα. Çünkü hepimizin bildiği gibi her zaman bir takım arada problemler olan iki ülkeyiz. Γιατί είμαστε δύο χώρες που πάντα κάπως είχαμε κάποια προβλήματα. Ama ben teşekkür ediyorum ki böyle bir oyunda biz ne kadar sinirlenirsek sinirlenelim modern bir şekilde bu yarışı götürebildik.
Αλλά είμαι λίγο πολύ ευχαριστημένος που μπορέσαμε και φτάσαμε μέχρι το τέλος χωρίς να υπάρξει κάποιο σοβαρό πρόβλημα μεταξύ μας. Bölümlerden birinde futbol maçı oldu ve biz kazandık ve biz pizza kazandık. O zaman çok tartışma çıktı çünkü Yunanlılara vermeli miyiz, vermemeli miyiz ve biz vermedik. Σε ένα από τα παιχνίδια είχαν αυτό το μάτς και είχαν νικήσει και είχαν πάρει τις πίτσες και είχαν συζητήσει μεταξύ τους αν πρέπει να μοιραστούν τις πίτσες με τους Έλληνες ή όχι. Και τελικά δεν τις είχαν μοιραστεί. Bunun sebebi karşımdakinin Yunanlı olması değil, karşımdakinin bir oyuncu olması ve benim rakibim olması. Onu güçlendirmek benim işime gelmez. Αυτό δεν ήταν η αιτία μου βασική ότι ήταν Έλληνας, απλά ήταν αντίπαλός μου και δεν ήθελα να δυναμώσουμε. Benim için her zaman yarış yarıştır. Babam olsa ήταν αγώνας και ο μπαμπάς μου ήταν αντίπαλός μου, πάλι θα αγωνιζόμουν. Ναι, αλλά γιατί πήγε τελικά στο Survivor, ρώτα τον λίγο, γιατί οι απαντήσεις που έχει δώσει είναι αδιφόρμανες. Πήγε στο Survivor, είναι ντάγκητη. Μιλάκα, sorry. Ένα λεπτό. Orada pizza veremedim Yunan takımına. Ama bu pizzaları da Yunan takımına getirdim. Ama sen böyle pizzas kalın da gori. Ξέρω ότι είμαστε λίγο αδύνατοι. Τον ευχαριστώ που μας βλέπετε. Ευχαριστούμε. Για την ελληνική ομάδα λίγο. Μάλιστα. Ελληνική ομάδα. Θα το κρατήσουμε για την ελληνική ομάδα λοιπόν. Yunan takımı için saklayacak vermiş. Evet, onlar geldiğinde dediler. Όταν έρθει λέει, να τους τα δώσω. Να τους τα δώσω. Niye geldim, niye gittim Survivor'a? Benim kendi hayatımda adrenalin her zaman sevdiğim bir şey. Εκείνος πάντα αγαπούσε τέτοιες δραστηριότητες και αδρεναλίνη. Geçen sene Fear Factor'a katılmıştım. Πέρσι είχε πάει στο Fear Factor. Και αυτός. Bu sene de şansım yaver gitti ve Survivor'a gittim. Και φέτος πήγε στο Survivor. Bunu yaşamak istiyordum. Ne kadar paran olursa olsun böyle bir şey yaşayamazsın. Όσα λεφτά και να έχεις δεν μπορείς να ζήσεις κάτι τέτοιο. Bu sebeplerden biriydi. Αυτό ήταν η πρώτη. İkinci sebep tabii ki de iki ülke arasında yapıldığı için kendi ülkemi temsil etmek için gittim. Και η δεύτερη αιτία ήταν επειδή ήθελα να αντιπροσωπεύσω την χώρα μου. Daha doğrusu bu en birinci sebebimdi. Μάλλον αυτή ήταν η πρώτη μου αιτία. Üçüncü olarak Gregoris'e sorarsan bana 5000 euro borç verebilir mi? Και τρίτον λίγο μπορείς να του δώσεις λέει 5.000 ευρώ και μετά να σου τα επιστρέψει. Γιατί του δώσεις 5.000 ευρώ. Μια ευρύ. Άμα μου δώσει 7.000 πέσει το τάμα. Normal αν κοιμψε κοιμψε παρά βέρμιο. 7.000 ευρώ βέρισαν. Όντως ένα 5.000 ευρύ. Τώρα αν είναι να μιλάτε δυο σας να μας το πείτε. Αν έρθει μπαν που γερισμένη καζανσαίδη. Κοιμψε νυμκάρι δεν μη τζάμπι σι. Sonuçta 250 bin euro verecek. Ne? Bu da her insanın hayatında önemli bir şey. İyi bir para. Bu da çok önemli. Ah, mesela ki para falan. Ama benim için her zaman para ve diğer şey ikinci planda kaldı. Τα λεφτά και όλα τα υπόλοιπα ήταν... Temsil etmek benim için daha önemli. Βασικά για να αντιπροσωπεύω τη χώρα μου ήταν πολύ πιο σημαντικό για μένα. Eğer bugün buradaysam, bu şekilde düşündüm ve İki ülke arasındaki yarışı temsil ettiğim için buradayım. Yoksa hala adada olurum. Αν είμαι σήμερα εδώ, αυτό είναι εξαιτίας της άποψής μου, επειδή αντιπροσώπευα τη χώρα μου. Αν δεν το είχα αυτό, τότε θα ήμουν ακόμη στο νησί. Εγώ πιστεύω πάντως ότι μπορεί να νιώθει ό,τι θέλει και αυτό είναι δικαίωμά του. Αλλά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, αν ήταν να αντιπροσωπεύουν τις χώρες τους οι χώρες, τότε θα ψάχναμε να βρούμε τους καλύτερους και τους πιο αθλητικούς και τους πιο δυνατούς. Δεν είχαμε αυτό το σκοπό, πιστεύω, αυτό το παιχνίδι. Ήτανε δύο χώρες. Θα μπορούσε να παίξει Τουρκία-Ιταλία του χρόνου. Δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχει τέτοια κόντρα. Να το πεις με πιο λίγα λόγια εσύ, γιατί είπα πάρα πολύ μεγάλη πρόταση. Αλλά ήθελα να του πω ότι νομίζω πως δεν στείλαν οι χώρες αντιπροσώπους. Στείλαν τα κανάλια παίκτες. Μπορούμε αυτό βασικά παίκτες. Να τον ρωτήσουμε αν θα τον ένοιαζε να κερδίσει η Τουρκία. Όχι, ή αυτό, ο ίδιος ο παίκτης. Σημαντικό αυτό που λέω. Δεν στείλαν οι χώρες αντιπροσώπους, στείλαν τα κανάλια παίκτες. Senin tabii düşüncene